Η ξηρασία είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς των αγροτών στο φωτολίβος της Δράμας. Ένας βραχνάς διαχρονικός που αφορά ούτως ή άλλως το σύνολο του αγροτικού κόσμου, η ένταση του οποίου εξαρτάται άμεσα από τα έργα υποδομής. Στην περίπτωση των αγροτών του φωτολίβους, ο τοπικός το ΕΒ φροντίζει να ποτίζουν με τα νερά του Αγκίτη και της Αγίας Βαρβάρας, αλλά αυτό δεν είναι πάντα αρκετό. Είχαμε πολλές βροχές πιο μπροστά που κάνανε ένα μήνα. Μπήκαμε, ζυμώσαμε τα χωράφια και τώρα, βλέπετε, σβόλια γίνανε και αναγκαζόμαστε και τα ποτίζουμε τώρα. Το αυτή τη στιγμή έχουμε ξερασία. Σήμερα δηλαδή. Αν βρέχει το χειμώνα και έχει πέρσι, τσίμα-τσίμα τη βγάλαμε. Δηλαδή δεν είχε βρέξει, αν θυμάστε το χειμώνα. Και τσίμα-τσίμα δηλαδή. Με οικονομία, η διοίκηση του ΤΟΕΒ, οι άνθρωποι θυσιάζονται, μας ρυθμίζουν σήμερα εσύ, αύριο εσύ, για να λίγο νερό, όλοι να μπορέσουμε να μην καούμε δηλαδή. Άμα δεν βρέξει το καλοκαίρι, τα προβλήματα, το νερά θα στερέψουν. Δεν είμαστε μεγάλοι. Παίρνουμε από τον Αγκίτη και την Αγία Βαρβάρα εμείς. Άμα δεν... Πώς, και άμα ξερασία, θα στερέψει. Αυτά από το Θεό είναι. Το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας έχουν ως συνέπεια τη στροφή των νέων σε άλλες επαγγελματικές επιλογές. Όλο ένα και λιγότεροι στον κάμπο της Δράμας επιλέγουν να μείνουν στον πρωτογενή τομέα. Κι άμα εγώ βγάλω παραγωγή από αυτό, τα φάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους, τα νερά, ποτίζω, τα πληρώνω, θα τα το έβγε, την ασφάλεια μου. Βγάλω, δεν βγάλω, πρέπει να πληρώσω την ασφάλεια μου. Βγάλω, δεν βγάλω, εγώ πρέπει να πληρώσω 250 ευρώ το μήνα. Κάθε μήνα πηγαίνω, καταθέτω. Δηλαδή, δίκιο είναι η ασφάλεια. Αλλά εγώ τώρα βγάλω, δεν βγάλω. Και ύστερα κάθε μήνα, εγώ τώρα μέσα στο καλοκαίρι, έχω αυτά τα χρήματα να τα διαθέσω. Πρέπει να πάρω εφόδια. Πρέπει να βάλω πετρέλαιο. Όπως ήμασταν μπροστά δύο φορές το χρόνο. Καταλάβατε, κύριε. Δύο φορές, δηλαδή, μια τον Ιούλιο και μια τέλεια της χρονιάς. Ήξερες, θα δώσεις ένα ποσό. Τώρα κάθε μήνα αναγκάζομαι να πάω στην τράπεζα και καταθέτω. Και σύγκμα κρατάει και η τράπεζα ένα 70, εμένα και ένα 70 τη γυναίκα μας, πούμε. Δικάζει λεφτά, θα κρατάει. Μπροστά πήγαινε δυο φορές, αυτό ήταν. Δεν είπαμε, όλοι μας να πληρώσουμε, όλοι μας να φορολογηθούμε.